Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αριθμούς ευρωεκλογών, καθώς θα συζητήσουμε με την υποψήφια ευρωβουλευτή, την κυρία Μερόπη Μπουκουβάλα Λάβδα, η οποία βρίσκεται κοντά μας μέσω Skype, βλέπουμε ήδη. Υποψήφια ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο και το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου. Καλησπέρα, κυρία Μπουκουβάλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την εκπαιδευτική σας πρόσκληση. Οφείλω να σας συστηθώ κι εγώ, που Κουβάλα Μερόπη ονομάζομαι. Είμαι γιατρός αναισθησιολόγος και αεροπορική γιατρός. Τώρα είχατε και έως βέβαια θα αναρωτήσετε... Ναι, γιατί θέτω τον εαυτό μου στην πολιτική. Οπότε... Σας ακούω. Ναι, προφανώς θα ήταν μία από τις ερωτήσεις. Γιατί βάζετε υποψηφιότητα, γιατί γνωρίζω ότι βάζετε πρώτη φορά. Ναι, φυσικά. Εγώ είμαι γιατρός τα τελευταία 25 έτη. Αναισθησιολόγος και αεροπορική γιατρός. Οπότε δικαίως θα αναρωτηθείτε γιατί θέτω τον εαυτό μου στην πολιτική. Πιστεύω λοιπόν στο θεμελιώδες αξίωμα που αποδίδεται στο Σόλωνα και θα σας εξηγήσω γιατί το γίνεστε κυβερνήτης, αφού προηγουμένως πρέπει να μάθεις να σε κυβερνούν. Θεωρώ τον εαυτό μου νομοταγή για μια ζωή που είναι ταγμένη, που υπηρετώ και υπηρέτησα τόσα χρόνια και συνεχίζω να υπηρετώ την ιατρική και την υγεία γενικά. Και πιστεύω στην καλυτέρευση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Επιθυμώ να προσφέρω στον άνθρωπο από αυτή την άποψη της ειδικότητάς μου σαν αναισθησιολόγος και είναι πιστεύω το χρησιμότερο και το καλύτερο. Με αυτό το θάρρος λοιπόν και το πιστεύω αποφάσισα και η ίδια να πλησιώσω το ψηφοδέλτιο του Ανδρέα του Λοβέρδου σαν υποψήφια ευρωβουλευτής. Γιατί επιλέξατε... Τώρα τι να πω για την υλοποίηση της επιθυμίας μου, Θεός είδε. Γιατί επιλέξατε το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου και όχι κάποιο άλλο. Φυσικά. Πολλά τα κόμματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την ίδια δύναμη, θα πορευόμουν βέβαια σε κάθε κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα, εννοείται το οποίο θα είχα ταχθεί, αλλά γιατί τον διάλεξα. Ναι, γιατί. Γιατί του διδάσκει, πως λέμε, που διδάσκει και με το παράδειγμά του, το παράδειγμά του τον ίδιο. Αυτός διδάσκει και με το ήθος του. Διέκρινε ότι η αγάπη του, η ειλικρινή, το αγάπη για τον τόπο μας, την Ελλάδα μας, είναι πέρα από κάθε αισθήσεις, πέρα από κάθε διανοήσεις, πέρα από κάθε βλέψεις εξουσίας. Είναι ένα όραμα καρδιάς. Αυτός είναι ο Ανδρέας και έχει αυτό το όραμα και πιστεύω σε αυτόν. Το σκεφτήκατε πολύ για να θέσετε τον εαυτό σας στην κρίση των πολιτών. Δηλαδή το διλύσατε το πράγμα ή είπατε από την αρχή ναι, βάζω υποψηφιότητα. Από τη στιγμή που ο Ανδρέας μου έκανε την τιμή να με δεχτεί στο ψηφοδέλτιό του, είπα αμέσως το ναι, δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ, δηλαδή δεν χρειάστηκε να έχω δεύτερες σκέψεις. Και πιστεύω ότι με υπόδατρο την Ευρώπη μπορούν να γίνουν πολύ άνετα και ευκολότερα βέβαια όποια αγαθά ονειρευόμαστε όλοι μας για την Ελλάδα, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας, για όλους εμάς, για την πατρίδα μας πάνω απ' όλα. Τώρα φαντάζομαι ως γιατρός, τα θέματα υγείας είναι αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν και ενδεχομένως θα θέλετε να ασχοληθείτε. Επομένως η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κυρία Μπουκουβάλα, είναι ο τομέας υγεία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας καταρχάς, στην Ελλάδα. Πώς είναι, πώς θα το χαρακτηρίζατε? Ο τομέας της υγείας στη χώρα μας. Εγώ διατελώ γιατρός τα τελευταία 24 χρόνια. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου αρκετά χρόνια και σαν γιατρός και σαν αναισθησιολόγος, σαν αεροπορικός γιατρός. Έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου στις δύσκολες περιόδους της, σε περιόδους κρίσης, με πολλά προβλήματα, με αντίξωες συνθήκες, με πολλές εφημερίες, δύσκολες εφημερίες. Και όλοι εμείς, εγώ και οι συνάδελφοι, μου λέει τα στάσεις. Είναι αρκετά επώδυνο για όλους εμάς τους γιατρούς.
Γιατί οι αμοιβές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Αν συγκρίνουμε τις αμοιβές των γιατρών στην Ευρωπαϊκή, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θα έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και ίσως και αυτός είναι ο λόγος, ένας σημαντικός λόγος που έχει γίνει και αυτό το λεγόμενο brain drain, που έχουν φύγει επιστήμονες πολλοί, όχι μόνο γιατροί, και σε άλλες ειδικότητες, έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη τύχη, καλύτερα χρήματα, καλύτερες συνθήκες. Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας που παλεύουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα έλεγα πως είμαι περήφανη για τους Έλληνες γιατρούς, γιατί έχω βγει στο εξωτερικό, έχω δουλέψει και έξω και ξέρω πως είναι. Είναι πολύ δύσκολα και τίποτα δεν είναι στρωμένο με ρόδα. Αλλά εμείς οι Έλληνες γιατροί και επιστήμονες είμαστε πολύ δυνατοί. Και πιστεύω πως εμείς οι νέοι άνθρωποι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αν μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Όμως, κυρία Μπουκουβάλα, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, ως κλάδος δεν είστε ικανοποιημένοι με τις συνθήκες που επικρατούν, με τα χρήματα τα οποία παίρνετε. Από την άλλη, όμως, και οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις παροχές του δημόσιου, τουλάχιστον, συστήματος υγείας. Τι πρέπει να αλλάξει, τι είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά? Θα ξεκινήσω πρώτα από το γεγονός ότι κατάγομαι από τη Δράμα. Α, γειτονικά, γειτονικός μας νομός, ναι. Ναι, κατάγομαι από τη Δράμα, αγαπάω τη Δράμα, ξέρω τα προβλήματά της, ξέρω τα προβλήματα και των συναδέρφων μου και των ανθρώπων και των νέων παιδιών που προσπαθούν να πετύχουν για το καλύτερο. Και πιστέψτε με, θα παλέψω για αυτά. Θα παλέψω όσο μπορώ και για τα νέα παιδιά. Και θα ήθελα, με την σημερινή ευκαιρία που μου δίνεται να απευθυνθώ στα παιδιά και στους γονείς που παλεύουν αυτή τη στιγμή για τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Είμαστε δίπλα τους και γνωρίζω, γιατί τα έχω περάσει κι εγώ, πόσο δύσκολα είναι. Και πιστέψτε με ότι θέλει δύναμη, θέλει τόλμη, αλλά όλοι οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Το έχουμε και αν μου δώσετε την ευκαιρία, αν μας δώσετε εμάς την ευκαιρία, στους νέους ανθρώπους, στους ανθρώπους που έχουμε παλέψει για την ιατρική, που έχουμε παλέψει για τον άνθρωπο, να παλέψουμε για αυτά και να παλέψουμε για την καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη Ελλάδα. Σήμερα είχατε την κεντρική, ας το πω έτσι, προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός σας. Πώς πήγατε, πώς ήταν το κλίμα? Το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό γιατί είδαμε νέους ανθρώπους, είδαμε παιδιά που μας πλησίασαν, που μας αγκάλιασαν. Αν και, όπως ξέρετε, είναι νεοσύστατο το κόμμα του Ανδρέα του Λοβέρδου, αλλά μας πλαισιώνουν νέα παιδιά, μας πλαισιώνουν άνθρωποι καθημερινοί που παλεύουν και έχουμε ένα θετικό κλίμα. Μας αγαπάνε πάρα πολύ και μας στηρίζουν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και σήμερα ειδικά ήταν όλοι δίπλα μας, μας αγκάλιασαν, μας πίστεψαν και πιστεύουν σε εμάς τα νέα παιδιά, γιατί το ψηφοδέλτιο του Ανδρέα του Λοβέρδου είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολύ σκληρά και μάλιστα θα δείτε και όλες στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν και αρκετοί γιατροί συνάδελφοι, που αυτό το κάνει ακόμα πιο δυνατό, γιατί νιώθουμε τον παλμό των νέων παιδιών που προσδοκούν για κάτι καλύτερο και θέλουν να μείνουν στη χώρα μας. Αυτό είναι που θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, τα παιδιά μας να προσφέρουν. Και αυτοί που φύγανε, οι επιστήμονες, τα μυαλά, τα δυνατά μυαλά που φύγανε από την Ελλάδα μας, να γυρίσουν πίσω. Αυτό θα προσπαθήσουμε και θέλω να τα καταφέρουμε μαζί. Θέλω να μας αγκαλιάσετε, να μας αγαπήσετε και να γυρίσουμε πίσω όλοι. Άρα αντιλαμβάνουμε πως τα μηνύματα που παίρνετε είναι θετικά και είστε αισιόδοξοι για την έκβαση του αγώνα την Κυριακή το βράδυ. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Και ευχαριστούμε και τον Ανδρέα Τολοβέρτο
γιατί πιστεύουμε σε αυτόν. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κυρία Μπουκουβάλα. Εσείς προσωπικά και ως υποψήφια του κόμματος, αλλά και ως άνθρωπος, ως μία επιστήμονας, γιατρός, τι θα έχετε να πείτε στους πολίτες λίγο πριν κληθούν να ψηφίσουν? Αυτό που θα ήθελα να πω στους πολίτες είναι να έρθουν να ψηφίσουν, να μην κοιτάξουν κόμματα και χρώματα, αλλά να κοιτάξουν τους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτά και τους ανθρώπους που έχουν φωνή. Εμείς να γίνουμε η δική τους φωνή, να ψηφίσουν για μας, για να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα μας όπως της αξίζει, στο εξωτερικό. Κυρία Μπουκουβάλα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.